Σεβαστοί πατέρες, η αγαπητή μου αδελφή, συναντήκαμε σήμερα στον ιστορικό αυτό καιρό ναό της Αγίας Παρασκευής για να τιμήσουμε τη μεγαλομάρτυρα, την Αρχιφόρο του Χριστού. Αυτή τη μεγάλη Αγία που πολύ ευλαβείται και σέβεται και τιμά και αγαπά το ευσεβές πλήρωμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Και συνεχθήκαμε εδώ όχι μόνο για να την τιμήσουμε στην εορτή της, αλλά και για να την οικετεύσουμε, να ζητήσουμε τη βοήθειά της, τη χάρη της, τη σκέψη της, στις ανάγκες μας, στα προβλήματά μας, στις δοκιμασίες και τις δυσκολίες της ζωής μας, στον πνευματικό μας αγώνα. Και όπως έλεγε πολύ χαριτωμένα ο Άγιος Παΐσιος, όταν τιμούμε τους Αγίους στη μνήμη τους, χαίρονται και μας κερνούν πνευματικά γλυκίσματα, τις δωρεές και τις ευλογίες τους. Συναχθήκαμε όμως ακόμη, αδελφοί μου, και για να εμπνευστούμε από το πρότυπο και το παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής. Να εμπνευστούμε και να δημιουργηθούμε και εμείς τη ζωή μας. Διότι, όπως πολύ εύστοχα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Δηλαδή, αληθινά τιμούμε τους Αγίους όταν τους μιμούμαστε στη ζωή μας. Διότι τότε ανταποκρινόμαστε κι εμείς στην κλίση του Θεού στη ζωή μας. Και ποια είναι αυτή? Μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος στην Αγία Γραφή. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Να γίνουμε λοιπόν Άγιοι, σαν τους Αγίους. Τότε χαίρονται και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής μας. Δεν γνωρίζουν γιατί ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή, γιατί ο Θεός μας δίνει αυτή την ευκαιρία να ζήσουμε αυτό το πολύτιμο δώρο της ζωής. Και είναι πολύ κρίμα, αδελφοί μου, να έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο αυτό, να ζει εν αγνία και τελικά να φεύγει, να πεθαίνει, χωρίς καν να έχει μάθει ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής του, χωρίς να έχει μάθει ποιος είναι ο προορισμός του. Θα σας ερωτήσω λοιπόν, ποιος είναι, αδελφοί, ο προορισμός μας? Ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της ζωής μας? Ποιος είναι? Είπαμε, να γίνουμε Άγιοι. Αλλά τώρα θα το πούμε λίγο διαφορετικά, για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσουμε, για να τον γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε την άπειρη αγάπη του, που έφτασε μέχρι και τη σταυρική θυσία, και να ανταποκριθούμε ελεύθερα σε αυτή, ζώντας σύμφωνα με το Άγιο θέλημα στη ζωή μας. Και τότε, όντως, καλλιεργείται μια σχέση αγάπης με το Θεό. Μια κοινωνία που οδηγεί στην ένωση μαζί του. Οδηγεί στην ένωση με το Θεό, το οποίο συντελείται μόνο μυστηριακά εν Χριστώ μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό για να μετέχει στην αγάπη του, στη χαρά του, στο φως του, στη Θεία Δόξα και τη Θεία Μακαριότητα. Και τώρα στη ζωή αυτή, αλλά και ακόμη περισσότερο στην απέραντη αιωνιότητα. Αυτό, αδελφοί μου, το επέτυχε και η Αγία Παρασκευή, η οποία αγάπησε τον Χριστό με όλη της τη δύναμη, με όλη της την ύπαρξη και τον υπηρέτησε με αφοσίωση μέχρι και που έφτασε να δώσει τη ζωή της για εκείνον, μιμούμενη τη δική του θυσία. Ωστόσο, θα πει κανείς, καλά αυτά που μας λες, Πάτερ, αλλά στη σημερινή εποχή, με τους τόσους πειρασμούς, με τις τόσες δυσκολίες, με τα τόσα εμπόδια, είναι εύκολο να αγιάσει κανείς? Είναι εύκολο? Και γιατί όχι, αδελφοί μου? Γιατί όχι? Η εποχή μας δεν έβγαλε πλήθος Αγίων. Ακόμη δεν γεννά Αγίοι η Εκκλησία. Αλλά και τότε ήταν μήπως πιο εύκολα στα χρόνια της Αγίας Παρασκευής? Τότε οι άνθρωποι δεν είχανε σάρκα, δεν είχανε πειρασμούς, δεν είχανε επιθυμίες, δεν είχαν δυσκολίες. Τότε κι αν είχαν. Τότε που η Εκκλησία βρισκόταν υπό διωγμό, τότε που υπήρχαν εκείνα τα τρομερά φόβητρα, οι σούβλες και τα μαχαίρια και οι φωτιές και τα καμίνια και τα άγρια θηρία. Γι' αυτό και τότε υπήρχαν αρκετοί που λύγιζαν μπροστά σε αυτά τα φοβερά μαρτύρια. Λύγιζαν οι λεγόμενοι πεπτοκόρτες. Αλλά υπήρχαν κι άλλοι, όπως η Αγία Παρασκευή, που έφταναν μέχρι τη θυσία, έχοντας την τελεία αγάπη για τον Χριστό. Ναι, αδελφοί μου, και μάλιστα εμείς σήμερα δεν έχουμε μόνο την ελευθερία, βλέπετε, να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να μετέχουμε στα μυστήρια, αλλά έχουμε και την Αγία Γραφή στο σπίτι μας, που εκείνα τα χρόνια ήταν δυσέβρεπτη. Ποιος είχε τότε την Αγία Γραφή? Και ολόκληρη, όπως την έχουμε τώρα. Τώρα που ο λόγος του Θεού αυθονεί, έχουμε πλήθος πνευματικών κειμένων. Έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε το διαδίκτυο με την καλή του χρήση. Τώρα πλέον που έχουμε όλα αυτά τα μέσα που μπορούν να μας βοηθήσουν στον αγιασμό μας. Και αν ακόμη έχουμε περισσότερους πειρασμούς, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα μέσα, περισσότερη βοήθεια. Και μάλιστα έχουμε και τη δυσκολιετή βιωμένη παράδοση της Εκκλησίας μας. Φάρο, οδηγό, πλούσια παρακαταθήκη στη ζωή μας. Το πρόβλημα μάλλον είναι ότι μας δίνει η θέληση. Μπορούμε αδελφοί, μπορούμε. Αλλά μας λείπει η θέληση, ο πόθος, η λαχτάρα, ο ζήλος, εν τέλει η αγάπη για τον Θεό. Γιατί δυστυχώς πάνω από την αγάπη του Χριστού βάζουμε άλλες αγάπες, κοσμικές, επίγειες και πολλές φορές και μάταιες. Τρία πράγματα για να συνοψίσουμε. Μας χρειάζονται αδελφοί. Το πρώτο είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε και να εννοήσουμε ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της ζωής μας. Ποια είναι η κρίση του Θεού. Δεύτερο, η θέληση. Να θελήσουμε να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού. Και τρίτον, η απόφαση, η στέρεη απόφαση, ο πνευματικός αγώνας. Ο αγώνας που θα γίνει με αποφασιστικότητα και με σταθερότητα. Και τότε ναι αδελφοί, πράγματι, με τη χάρη του Θεού μπορούμε να επιτύχουμε την αγιότητα. Και ακούστε και αυτό. Η αγιώτης δεν είναι μία φιλοδοξία όπως πολλοί νομίζουν και θεωρούν ταμπού το να θέλει ο άνθρωπος να γίνει άγιος. Όχι. Η αγιώτης που είναι ο σκοπός της ζωής μας είναι η αληθινή ταπείνωση. Η αληθινή ταπείνωση. Διότι για να μας δοξάσει ο Θεός και να μας υψώσει, πρέπει πρώτα να σκύψουμε πολύ. Να σκύψουμε και να κατεβούμε πολύ χαμηλά. Να γνωρίσουμε την αληθινή ταπείνωση. Να σταυρωθούμε, να μπούμε και εμείς στον τάφο για να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη και τις πρεσβείες της Αγίας Ενδόξου ως και ο Ιεροπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αντικόβου, αλλά και τις ευχές των πατέρων μας, του εύχομαι αδελφοί μου σε όλους μας. Αμήν.